Τι γυρεύει η νέα τουρκική κορβέτα TCG Kinali Adda στην Ιαπωνία? Απέπλευσε για την κρουαζιέρα διάρκειας 4,5 μηνών της. Η νεότερη κορβέτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού λοιπόν, το σκάφος TCG Kinali Adda της ανθυποβρυχιακής κλάσης Adda, απέπλευσε για τις ακτές της Ιαπωνίας. Η αποστολή της κορβέτας λέγεται πως θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η κορβέτα TCG Kinali Adda ξεκίνησε πριν λίγες ώρες το ταξίδι της για το νησιωτικό κράτος της Ιαπωνίας ως μέρος των εορτασμών της 100ης επετείου επισύναψης σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ιαπωνίας και της 134ης επετείου του ταξιδιού της Οθωμανικής φρεγάτας Ερτουγκρούλ στην Ιαπωνία. Μια σχετική τελετή έλαβε χώρα πριν λίγο στις 2 τοπική ώρα το μεσημέρι στην τουρκική ναυτική βάση της Φώκαιας στο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η κορβέτα θα επισκεφθεί διάφορα λιμάνια ξένων χωρών μεταξύ 8 και 19 Αυγούστου για να ενισχυθούν οι σχέσεις της Άγκυρας με τις χώρες στις οποίες θα επισκεφθεί το πλοίο. Εντός του πλαισίου αυτού, η TCG Kinali Adda θα συμμετάσχει σε ναυτικές ασκήσεις με τις ναυτικές δυνάμεις των χωρών που θα επισκεφθεί, ενώ τελικώς θα παραβρεθεί σε τελετή εορτασμού στην Ιαπωνία για την 134η επέτειο του ταξιδιού της Οθωμανικής φρεγάτας Ερτουγκρούλ στην Ιαπωνία. Η Ερτουγκρούλ καθελκύστηκε το 1863 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως μία ιστιοφόρα φρεγάτα για το πολεμικό ναυτικό των Οθωμανών. Κατά την επιστροφή της από ένα ταξίδι καλής θέλησης στην Ιαπωνία το 1890, ήρθε αντιμέτωπη με έναν τυφώνα στην ακτή της παραθαλάσσιας ιαπωνικής πόλης Κουσιμότο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί βία με έναν ύφαλο και να βυθιστεί. Από την βύθιση του πλοίου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 500 ναύτες και αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένου του τότε Οθωμανού υποναύαρχου Οσμάν Πάσα. Μόνο 69 ναύτες και αξιωματικοί επέζησαν και επέστρεψαν στην πατρίδα τους με την βοήθεια 2 ιαπωνικών κορβετών. Μέχρι σήμερα, το συμβάν αυτό θεωρείται βάση για τις μετέπειτα σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Τόκιο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.